Ταράχτηκα, αλλά στο κανάλι πέφτω στον Ευαγγελάτο. Καλεσμένη θεία θα πέτα κι αυτό. Αλλά στο κανάλι βλέπω ειδήσει με την τρέμη. Και καλεσμένη τη θεία Ζαμπέτα, να υποθέσω. Όχι, η Ρένα Ντούρου. Α, εντάξει, σύγχασα τώρα. Και τότε ξαφνικά βγαίνει οργισμένη σε ένα παράθυρο η θεία Ζαμπέτα. Και έλεγα κι εγώ, θα βγει, δεν θα βγει. Θα βγει, δεν θα βγει. Βγήκε. Όχι, θα καθόταν. Και είπε, κυρία Τρέμι, θέλω να καταγγείλω τον ανιψιό μου Τάκη Βαρνάβα και τη γυναίκα του. Γιατί θέλετε να μα κάνετε έξωση. Δεν το καταλάβω. Έχω κληρονομικό χάρισμα, αγάπη μου. Λίτσα πατέρα και βάλε. Και τότε σκέφτηκα. Ότι άμα γίνει 1000 ευρώ το νίκη. 1200 θα έλεγα. Ο πατής ανεβαίνει τα ρήφα. Και με ένα μικρό ποσοστό επί των κερδών. Ένα 10% ας πούμε. Όχι, 30% είπες θες καλή μου. Ναι, 30 και για τους τρεις. Ναι, αλλά εγώ θα πείσω για τους άλλους δύο. Να το κάνουμε 15. Δεν μπορώ, Σαμάνθα μου. 20. Σαμάνθα μου, αν ήταν για μένα δεν θα ζητούσα ούτε 1 ευρώ. Αλλά σώψετε, η καρδιά μου η ευαίσθητη. Θα θέλετε για επέμβαση. Όχι, δεν έχω οργανικό πρόβλημα. Έχω αισθηματικό. Αγάπησα, Σαμάνθα μου, αγάπησα και πόνεσα. Σας πόνεσε ο κύριος Τάκης. Καλέ, για τον άντρα μου θα πονούσα. Ήμαρτον, Παναγία μου. Η πατρεμένη πονάει για τον άντρα της. Άλλον άντρα. Στόπα εγώ πως είναι τούμπανε και βγάζει μέσα. Ένας άντρας παράξενος, γοητευτικός, συναρπαστικός. Κατή μεταξύ Αντώνιου Παντέρας και Τζορτζ Κλούνεϊ. Αλλά δεν άξιζε την αγάπη μου. Έφαγε 50.000 ευρώ, ένα τζιτσερόκι και μια βυζαντινή εικόνα αμύθιτες αξίας. Βυζαντινή εικόνα? Ναι, μια εικόνα του Αγίου Χριστόφορου που έχει πάνω της ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που την κάνει ανεκτήμητη. Χαρακτηριστικό. Σε αυτή την εικόνα ο Άγιος Χριστόφορος παρουσιάζεται αλήθωρος. Ναι. Αλήθωρος. Ναι, του φέρνει το αριστερό του μάτι και αυτό τριπλασιάζει την αξία της. Φαντάσου να δούμε και το δεξί το μάτι πόσο θα έκανε αυτή η εικόνα. Και θέλεις να βγάλεις 50.000 ευρώ, ένα τζιτσερόκι και τον Άγιο Χριστόφορο τον αλήθωρο από το μαγαζί μου. Όχι, τον άλλο μήνα. Σιγά σιγά. Έχω και κάτι επιταγές. Ακάλυπτες. Μακάλυπτες βέβαια. Αν τις είχε καλυμμένες εδώ θα ερχότανε. Ντουγρού στο λιθόν θα πήγαινε. Α, μην το λες αυτό καλή μου. Δεν είμαι εγώ αυτή η κυρία Τούντουρη την υποκρίτρια. Όχι υποκρίτρια η κυρία Τούντουρη. Καλέ ένα τέρας είναι. Το τι έλεγε το στόμα της για σας και τον κύριο Βαγγελάκη από εδώ η καρακάσα. Όχι και καρακάξα η κυρία Τούντουρη. Κάκλε σκύλα γιώσα κατινάρα του κερατά. Το κουδούνι. Όλοι θέλω να δει κανείς εδώ. Τότε να πάτε με την πόρτα της κουζίνας. Όχι, θα περιμένω. Δεν υπάρχει ένας χώρος να περιμένω. Ναι, ναι, πέρασα από εδώ, από εδώ. Πού να πάω, πού. Από εδώ, έλε, από εδώ. Ασέβη μου, κύριε Βαγγέλη. Καλώς και κύριε Τιμολέο, τον αγαπητό. Συγγνώμη, παντέλ θέλω να πω. Αχ, πάντα κύριος, πάντα ευγενής ο κύριος Τιμολέο. Ένας μικρός λόγος, βρε. Περάστε. Σας ευχαριστώ. Χαίρετε, κύριε Τιμολέο. Τι μου κάνετε. Πολύ καλά, πολύ καλά εσείς. Μια χαρά, αλλά δεν σε στενοχωρήσω. Η Σβετλάνα δεν είναι σήμερα εδώ. Μα δεν ήρθα για τη Σβετλάνα. Μα 2 χρόνια τώρα τι θέλεις. Α, μήπως θες εμένα, έτσι για λαϊκή. Όχι, 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 όχι. Α, κύριε Τιμολέο, να τα πω, αγόρι. Μήπως θέλετε εμένα. Όχι, 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 όχι. Ε, τότε τι θέλετε. Θέλω να σας παρακαλέσω να μην με προδώσετε στη φούλα. Στη φούλα. Είναι η γυναίκα μου. Μου λέτε σιγά. Κρύβε λόγια, κρύβε λόγια. Ό,τι πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Προχώρα, ανθρωπέ μου, και κάνε όσο σου λέει. Κρίμα το ανθρωπάκι και δεν ζήτησε ούτε δεκάρα τσακιστή. Καλημέρα. Καλώς το να κασάργησε.
Έχετε 10 λεπτά να σκεφτείτε, Πελεκούδα. Συγγνώμη κιόλας γιατί βιάζομαι, είμαι σκαστός από το Υπουργείο. Σας ακούω. Δεσποινής Πελεκούδα, χθες ήμουν άδικος μαζί σας και το μετάνιωσα. Γιατί είδατε στον ύπνο σας τη θεία Ζαμπέτα. Πώς το ξέρετε. Παλιά κουτάνα. Τέλος πάντων, ήταν ένα όνειρο φρικτό. Την είδατε στο Μπρετετέρι. Όχι. Στο σούπερ μάρκετ στα Τυριά μήπως. Όχι. Στα Μάργαρα στα Διόδια. Μου δίνω 1 ευρώ και 20 λεπτά και μου τα πετάει στα μούτρα. Ήρθατε και νευρική η Μαργαρίτη σου. Και μετά σας καταράχτηκε που θέλατε να μας διώξετε το σπίτι. Ακριβώς. Και έτσι σκέφτηκα ότι με 1400 ευρώ το νίκη... 1400! 200-200 θα ανεβάσουν αυτοί καλέ. Ευτυχώς που δεν περιμένουμε και κανέναν άλλο. Και με 30% επί των κερδών... Μα και 1400 και 30%! Μάλιστα για το 30% ούτε κουβέντα στην κυρία Νούντορ και στη γυναίκα μου. Και ειδικά στη γυναίκα μου, γιατί ελέγχει εξονικιστικά τα οικονομικά μου. Και θέλετε κι εσείς να έχετε μια αυτονομία. Ακριβώς. Εγώ βέβαια δεν θα σας τα ζητούσα, αλλά... Κάποιος μεγάλος έρωτας να υποθέσω. Μα εσείς έχετε τρομερή διέστηση. Κάποια πιτσιρίκα που σας σταμάτησε μήπως. Έλα τώρα ρε Βαγγελάκη. Μιλήστε καλέ. Μεταξύ μας είμαστε. Ας τον να μας πει και αυτό στην ιστορία του, να τον ακούσει η γυναίκα του, να ξερωματιθούν εδώ μέσα. Εγώ, πώς να σας το πω, είμαι άνθρωπος αυστηρών ηθικών αρχών. Αλλά να, γνώρισα μια συμφοιτήτρια της κόρης μου, την Παΐτσα. Ένα αγνό κορίτσι από την επαρχία. Εγώ στην αρχή την έβλεπα σαν την κορούλα μου, να της πάω σινεμά, να της πάω στην καφετέρια. Ώσπου μια μέρα μείναμε μόνοι με τη Βαΐτσα στο σπίτι. Και τότε μου αποκαλύφθηκε ένα ζωντανό ηφαίστειο. Σαν το Βεζούβιο. Και βάλε ένα ηφαίστειο ενεργό, σαν το Κρακατόα. Το τι έκανε η Βαΐτσα στο κρεβάτι, ούτε που περιγράφεται. Αυτά η τέτα δεν θα μπορούσε να τα κάνει ούτε σε 4 ζωές. Α, τόσο χάλια, κυρία τέτα μας. βέβαια. Η σωστή γυναίκα, φίλε μου, πρέπει να είναι κυρία στο σαλόνι και πουτάνα στο κρεβάτι. Η τέτα ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ενώ η Βαΐτσα, αχ η Βαΐτσα, το κορίτσι τούρπο. Μα τι σου κάνει πια αυτή η Βαΐτσα και κάνεις έτσι. Αν ήσουν και 25 χρόνια παντρεμένος με αυτή τη μέγερα την τέτα, θα σου έλεγα εγώ τι μου κάνει. Τι λες ρε μαλάκα. Πώς είπατε. Δεν μίλησα εγώ. Με τη Βαΐτσα ρε χαμένε. Μα τι λέτε. Σας είπα δεν μίλησα εγώ. Και ποιος μου μιλάει, η συνείδησή μου με τη φωνή της γυναίκας μου. Εγώ σου μιλάω, παιγίστη. Τέκα! Με τη Βαΐτσα ρε θόβομαι. Τι θες εδώ. Ό,τι θες και εσύ. Μόνο που το 30% εσύ το ζήτησες για την πάρτι σου. Για να το φας με τη Βαΐτσα. Ενώ εγώ και για τους τρεις μας. Πα! Δεν το πείσω. Τη μολέα βγες έξω πάρα. Με πολιορκούν κάτι προμηθευτές, μπουκιά και συγχώριο.
ο Κώστας από την Μπάγερ. Αλλά εγώ εκεί, κάστρο άπαρτο. Γιατί σε έχει δοκιμάσει ο Κώστας από την Μπάγερ και του λέει. Όχι, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Εγώ πάω πάντα με το σταυρό. Ναι, της Μπάγερ συγκεκριμένα. Εγώ, ναι, κυρία. Ναι, αλλά στο λάθος δωμάτιο από ό,τι μας είπε ο κύριος Τάκης. Τι βέβαια, την κρεβατοκάμαρα είναι φωτιά και λάβρα. Αυτού νου δεν του σηκώνεται. Με την βαΐτσα είναι πίδαγος, το απόλυτο 13. Ένας θεός ξέρει πως θα βιάγρα πίνεις γεροφής μπίκη. Με μένα του είναι νεκρά φύση. 3/4 κάνει για να πουληθεί καμπρίς. Ενώ ο Κώστας απ' την Μπάγερ. Μα, έχεις πάει και το λες με τόση σιγουριά. Όχι βέβαια, αλλά το νιώθω. Το νιώθεις είναι το θέμα. Είμαι κύριο τι έφτασε κυρία Τούδουρη. Τέτα σε παρακαλώ, πάμε στο σπίτι να μιλήσουμε. Δεν έχω από τίποτα, μόνο μια λέξη, διαζύγιο. Όχι διαζύγιο για μια περιπετιούλα. Μα να λέει τη βαΐτσα η θέση και ο κρακατό και εμένα παγκοκολώνα. Διαζύγιο. Ελάτε καλέ. Μια κουβέντα είπε πάνω στην τρέλα του ο άνθρωπος. Εσύ είπες περισσότερες. Σκύλα, κατινάρα, γιώσα. Δεν ακούω τίποτα. Με πρόδωσες, με εξερφτές. Ποδοφάτησες τα όνειρά μου που εγώ 25 χρόνια άλλον άντρα δεν γύρισα να κοιτάξω. Έτσι λάσου. Εμπρός καλή μου. Βυζαντινές εικόνες, τσερόκι. Τι είναι το τσερόκι. Τίποτα καλέ. Μια φίλη Ινδιά στην Αμερική. Σταματήστε κύριε Τουντουρί. Τέτα πάμε στο σπίτι. Δεν πάω πουθενά μαζί σου προδότη. Εγώ 25 χρόνια ήμουν αφιστή σαν τη Μιλελό. Μόνο αργαλιό που δεν είπε να. Μωρή, τα στέλνει αυτή και τα λέει της ξεφεύγουνε. Κυρία Προξενική. Διαζύγιο. Ωραία, σου ζητάω συγγνώμη. Δεν ακούω τίποτα, διαζύγιο. Θες διαζύγιο. Ναι ρε. Ωραία, στο δίνω. Τι είπες. Διαζύγιο, δεν ζήτησες, στο δίνω. Δεν σου δίνω εγώ ρε διαζύγιο. Δεν σου δίνω εγώ το διαζύγιο. Α, είναι τρελή η φαρμακοποιός. Να σου δώσω διαζύγιο να πας να γλεντάς με τη βαΐτσα. Και εγώ με τα παιδιά στο σπίτι. Υπάρχει και ο Κώστας από την Μπάγερ, καλέ. Να πας να πας την κληρονομιά των παιδιών μας με τη χωριάτα. Δεν σου δίνω διαζύγιο ρε. Δεν με νοιάζει. Θα το πάρω αυτόματα. Για τόλμα. Γιατί θα σε φοβηθώ. Γιατί έτσι και κάνεις πως φεύγεις από το σπίτι, θα ανοίξω τη στοματάρα μου και δεν σε ξεπλένει ούτε ο άραχτος. Τέτα! 20 νταλίκες με ψεύτικους αριθμούς είχε βγάλει ο κύριος. Ψεύτικα χαρτιά, ψεύτικα πιστοποιητικά, όλα τα αυτογραφημένα και τα λεφτά στην τσέπη. Τέτα σκάσε! Τώρα σκάσε! Φοβηθήκαμε, φοβηθήκαμε τα κούλι! Μην αφοβηθώ, μωρή! Όχι κατακλέψει το ΙΚΑ τον νεοποιεί τώρα! Εγώ! Όχι ο παλιοκώστας! Εσύ βέβαια! Έχει μια φίλη φαρμακοποιό, γιατρό παθολόγο και πάει και συνταγογραφεί όλα τις τα λιγμένα φάρμακα στα βιβλιαρία του ενός και του άλλου και πάει η μαντάμ και παίρνει τα λεπτά αυτό νεοποιεί! Εγώ! Εσύ βέβαια! Στο δικό μου βιβλιαρίο να βλέπετε μόνο τι έχει γράψει μέχρι ότι παίρνω αντισυλληπτικά! Εγώ έγραψα ομοθεραπεία στο θείο το Βρασίδα για να μείνει έγκυος. Ναι ρε, το έκανα, τι θες, για να πρικίσω τα παιδιά μας το έκανα. Ναι, για τα παιδιά το έκανε, που δεν κρατάει τσάντα αν δεν είναι Louis Vuitton. Μα τι να κάνω, έρχεται στις εκλογές η αναγνωστή δημοτική την Hermes παραμάσκαλα. Εγώ πώς να πάω. Βέβαια, η αναγνωστή μου φταίει να την προκαλεί. Που θα μου πει εμένα για τις πινακίδες, δεν κοίτας τα μούτρα σου μωρή. Ποια μούτρα μου βρε. Μόνο τα διπλώματα ένα θεός ξέρει πόσο σε πόνει. Εδώ, στον πεθερό της ξαδέρφης Ρενάτας του πήρε 1000 ευρώ και του βγάλε δίπλωμα και ο άνθρωπος έχει καταράκτη. Τι δίπλα του δεν βλέπει. Μια χαρά βλέπει. 80% αναπηρία έχει ο κ. Παντελής. Σκιές βλέπει. Ο δεν είμαι διπλός αίσθημα. Θα με απειλήσεις εμένα η τέτα. 60.000 ευρώ επιδότηση έχει πάρει η μαντάμ, σαν νέα φτηνοτρόφος. Φτηνοτρόφος. Έχετε έγινο πρόβατα, μαντάμ. Πού να τα βρει, μωρέ. Στο φαρμακείο της Εγνατίας και να τα βγάζει πόρτα στο λευκό πύργο να βοσκήσουν. Τότε τι φτηνοτρόφος είναι. Μωρέ, κομπίνα. Έχει ένα ξάδερφο στο άλλο που θα λέξει με ένα κοπάδι και το δηλώνει η μαντάμ για δικό της να πάρει την επιδότηση. Αφού το κάνει ο άλλος ξαδέρφος. Να μην το κάνω κι εγώ. Όχι, όχι, θέλω διαζύγιο. Αύριο το πρωί στο δικηγόρο μου. Και εγώ πρωί στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Θα σε κάψω ρε με τις ψεύτικες πινακίδες. Θα σε σκοτώσω, μωρή. Με αφήνεις, εγώ είδατε. Μα του πες και εσύ για τις πινακίδες.
Λοιπόν, αρκετά να ζηλευτήκαμε. Πάμε στο σπίτι μας. Θα πάω μόνη μου, θα πάρω ταξί. Και λέει, πού θα πάτε? Στο σπίτι μας που είναι κόλαση. Να σου δώσω μία να βάλεις τα δόντια σου στο κέρι. Μα μπορούμε να κάνουμε 300.000 ευρώ. Τι πράγμα? 300.000 ευρώ. Με ποιο τρόπο? Μα έτσι θα γυλάμε. Στην πόρτα, έλα. Καθίστε με να το συζητήσουμε. Αγάπη μου, το θέμα είναι σοβαρό. Ναι, αγάπη μου, είναι σοβαρό. Γιατί αναδύωσε την αρχαία τραγωδία στις Δελφικές Γιορτές. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα μας. Οι Δελφικές Γιορτές. Δηλαδή. Έχουμε έναν πολύ δικό μας άνθρωπο στο Υπουργείο Πολιτισμού, τον Αρθυμάκη τον Μασουράκη. Πες τι βολεόν. Που όταν. Όταν του μιλήσατε για αυτό εδώ το σπίτι, μας έδωσε μια καταπληκτική. Να ειδήσουμε, λέει, ένα σύλλογο με το όνομα Άγγελος Κελιανός. Και με έδρα αυτό εδώ το υπέραχο διατηρηταίο. Μίλα τι μου λέω τώρα. Σύλλογο! Κάτσε τι μου λέω τώρα. Ναι, ναι. Με στόχο την αναβίωση των δελφικών γιορτών. Δηλαδή, θα το κλείσουμε το μπουρδελάκι μας. Όχι, το επαγγελάκι. Εσείς θα συνεχίσετε κανονικά τη δουλειά σας. Ο σύλλογος θα είναι μόνο στα χαρτιά, καλέ. Και, τι και. Πάρουμε επιχορήγηση από την Ευρώπη για τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Μα Σύλλογο εδώ, για αρχαία τραγωδία. Γιατί καλέ, τόσοι και τόσοι παίρνουν επιδοτήσεις από την Ευρώπη. Δεν θα μας καταλάβουν. Γιατί εσένα σε κατάλαβα να τη βενίσουν τσομπάνι σου. Πάμε στο πρωτοδικείο και ιδρύουμε ένα σύνολο. Ύστερα κάνουμε την αίτησή μας και παίρνουμε τα ωραιότατα λεφτάκια μας. Συμφωνείτε? Συμφωνούμε. Κιχ. Βαγγέλα, άνοιξε. Βανζέλ, σαν μου σηκώπη. Καλά, Βανζέλ. Καλώς τον κύριο Περικλή μας, εσύ μας έλειπες τώρα. Τη Σβετλάνα θέλω. Δεν είναι εδώ. Ή έχει άλλον πελάτη. Καλά. Θα περιμένω. Αχ, κύριε Περικλή, και πάλι άτυχος είσαι. Το κατάστημα δεν λειτουργεί προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Και ότι πάθατε τίποτα, συμβαίνει κάτι, κι εγώ τώρα τι θα κάνω που έχω ετοιμαστεί ψυχολογικά. Και όχι. Κύριε Περικλή, αν δεν κρατιέσαι, πήγαινε πιο κάτω στις κυρακιώνες. Θα σε περιποιηθούν και εκεί. Εκεί δεν ξαναπάω. Μια φορά πήγε και με ξεποπούλιασαν. Πανάκριβες, πανάκριβες. Και σιγά τη σου προσφέρω. Ένα λιχεράκι στην υποδοχή και μια γρήγορη ξεπέτα. Μα η Σβετλάνα. Πα, 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 πα.
ασώπατο, ρε κύριε Περικλή, δεν βλέπεις πως έχουμε κόσμο. Τίποτα, τίποτα. Περνάμε με επιτροπή. Πήγαινε τώρα, άντε. Είδαμε το πόρτο, αλλιώς.